όμορφη φοιτή. Έμοιαζε σαν η αέρια σε έναν ακόμα κροναό του πάθου. Και τι δεν κάνω για αυτή τη γυναίκα. Τη μεταμορφώνω. Την ελευθερώνω. Την ανυψώνω κοντά στους θεούς. Προσφέροντάς της το δώρο της Αθανασίας. Πλανιέμαι παντού με μύριες μορφές. Όταν τα ξύλα τελειώσουν, χάνεται μαζί με αυτά που την τρέφουν. Φαίνει, φλόμα σβήνει. Οι φρόνιμοι έρωτες αγγίζουν τον Θεό. Είναι μόνιμοι, ιδανικοί. Αυτός είναι ο νόμος του δικού μας, του πνευματικού έρωτα. Οι βόλτες και οι καντάδες ήταν τα προεόρτια. Το επόμενο βήμα ήταν τα ραντεβού. Έπρεπε να πάμε στο για όλο τη μάνα για να συναντήσουμε το κορίτσι. Για να πιαστούμε από το χέρι, έπρεπε να λουφάξουμε τσαεράδα στους θάμνους και τα δέντρα του Σέιξου. Ο έρωτας ζητούσε καταφύγιο. Άνοιγαν χωρίς πολλά πολλά τα δωμάτια των ξενοδοχείων της Εγνατίας για να πιάσουν παράνομα ζευγάρια στα πράσινα. Κι αλίμονο, αν δεν είχες να επιδείξεις στεφανοχάρτη. Σε τραβούσαμε σπροξιές στο τμήμα ηθών για την εξακρίβωση της ταυτότητας. Μόνο για μένα. Όμως εκείνη έφυγε για ένα ταξίδι πολύ μακρινό. Auschwitz, Dachau, Buchenwald, ποιους έρωτες